ξεκάθαρος ως προς το ότι θα εξαιρεθούν από τα μέτρα για την ευλογιά στα εγωπρόβατα μετά το δεκαήμερο λουκέτο όσες περιοχές δεν έχουν κρούσματα, εμφανίστηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Η πρόθεσή μας είναι μετά το δεκαήμερο οι ελεύθερες περιοχές να είναι περιοχές στις οποίες θα έρθουν αυτά τα μέτρα, αλλά βεβαίως να υπάρχει και μια συνείδηση που αφορά και στην ίδια την ατομική ευθύνη, αλλά και στην, αν θέλετε, προσπάθεια που πρέπει να κάνει όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος μαζί. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι κομβική σημασία ζήτημα για την επιβίωση της κτηνοτροφίας είναι να περιοριστεί η μετάδοση της ευλογιάς, τονίζοντας ότι η χώρα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, σχολιάζοντας ότι αν δεν είχε ληφθεί η απόφαση για το δεκαήμερο λουκέτο, θα απειλούνταν άμεσα και περιοχές όπως η Κρήτη που δεν έχει κρούσματα. Όπου υπάρχει ένα κρούσμα, θανατώνονται τα ζώα τα οποία υπάρχουν μαζί στο κοπάδι. Υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων, υπάρχει μάλλον η θέσπιση των δύο ζωνών, της ζώνης προστασίας και της ζώνης επιτήρησης 3 και 10 χιλιόμετρα αντίστοιχα και υπάρχει η αδυναμία να μετακινηθούν ζώα σε αυτές τις δύο ζώνες. Ο κύριος Τσιάρας αναφέρθηκε και στο μέτρο του εμβολιασμού, σχολιάζοντας ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λύση. Οι εμβολιασμοί είναι ένα μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς τις ζωνώσεις. Δεν μπορεί όμως να μπούμε σε μια λογική χρήση των εμβολιασμών όταν ξέρουμε ότι τα ζώα τα οποία θα εμβολιαστούν θα παρουσιάζουν θετικά αντισώματα για τα επόμενα 6, 7, 8 χρόνια. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μπουν στη διακινδύνευση και τα ΠΟ προϊόντα, τα γαλακτοκομικά. Θα μπορούσαν να ανοίξουν πολλά θέματα συζήτησης, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να ανοίξουν αυτή τη στιγμή. Υπό το βάρος της νέας απειλής για την κτηνοτροφία και τα απανωτά μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης με τον Περιφερειάρχη αλλά και βουλευτές προγραμματίστηκε να έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 5 Νοεμβρίου, ζητώντας έκτακτη ενίσχυση για τις συνέπειες που υπέστησαν από τα μέτρα για την Πανόλη και την Ευλογιά. Μπροστά σε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στον κτηνοτροφικό κόσμο, την οποία κατανοώ απολύτως, υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα και ένας τεράστιος κίνδυνος, ο οποίος προφανώς πρέπει να περιοριστεί και να μην μεταδοθεί η νόσο. Την ίδια ώρα πάντως ο κύριος Τσιάρας σημείωσε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις, η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται τιτάνια προσπάθεια να καταβληθεί μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη. Έχει καταβληθεί μια τεράστια προσπάθεια από τον οργανισμό προκειμένου στο τέλος του μήνα να υπάρξει δυνατότητα της καταβολής της πρώτης δόσης.